Η αντιδραστική ευρωενωσιακή στρατηγική για το μεταναστευτικό προσφυγικό επιφυλάσσει από τη μία καταστολή στα σύνορα για του πρόσφυγε και από την άλλη κλιμακώνει την εκμετάλλευση των μεταναστών ανάλογα με τι ανάγκε των επιχειρηματικών ομήλων για φτηνού εργάτε στι κατασκευέ, τον τουρισμό, την αγροτική παραγωγή και αλλού. Αυτά τα υλοποίησαν διαχρονικά οι ελληνικέ κυβερνήσει και η κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με τον κώδικα μετανάστευση και την άδεια δικού σκοπού. Φτιάχνουν ένα σκλαβοπάζαρο που στόχο έχει να υποχρεώνει μετανάστε να υπομένουν εργοδοτική ασυδοσία από άνθρωπου όρου εργασία υπό το φόβο απόλυση και απέλαση. Οι μετανάστε εργαζόμενοι μαζί με του συναδέλφου του από Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουν τώρα ένα σκληρό απεργιακό αγώνα ενάντια σε επιχειρηματικού κολοσσού όπω Teleperformance, WebHelp. Αγώνα που αποδίδει καρπού, συγκριωτούνται σωματεία, γίνονται συλλογικέ διαπραγματεύσει και αύριο απεργούν μαχητικά σε Ελλάδα και Γαλλία. Διατρανώνουμε την ανηλεγγύη μα στον κοινό αγώνα Ελλήνων και Μεταναστών εργατών. Στηρίζουμε τι διεκδικήσει του για άδειε διαμονή με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, συλλογικέ συμβάσει, για μόνιμη και σταθερή δουλειά, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση, για επίδομα ανεργία σε περίπτωση απόλυση, χωρί να απειλείται η παραμονή του στη χώρα.